Εκ μέρους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής Οσοκράτης, χαιρετίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση ενάντια στο αντιδραστικό νομοσχέδιο για την εκπαίδευση. Όλο το προηγούμενο διάστημα το εκπαιδευτικό κίνημα ανέδειξε το χαρακτήρα του σχολείου αναφορικά με τη λειτουργία του και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης που προωθεί η κυβέρνηση, η οποία έρχεται να τελειώσει τη δουλειά που ξεκίνησαν εδώ και χρόνια οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ευθυγραμμιζόμενοι με τις απαιτήσεις του ΟΟΣΑ και του ΣΕΒ. Σύμφωνα και με τα τελευταία άρθρα που προστέθηκαν στο νομοσχέδιο πριν κατατεθεί, ενδεικτικό είναι οι υπερεξουσίες που δίνονται στους διευθυντές των σχολείων. Ο κάθε διευθυντής μπορεί με αποφάσεις του στην ουσία να ακυρώσει, να παρακάμψει αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και να ανοίξει την πόρτα σε κάθε είδους ιδιωτικό φορέα και ΜΚΟ του σχολείου, να πάρει αποφάσεις για τη λειτουργία του προχωρώντας σε υποχρεωτικές αναθέσεις μαθημάτων, σε αναθέσεις υποχρεωτικών υπεροριών για να μπαλώσει τρύπες των εκπαιδευτικών κενών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα μαθήματα ειδικοτήτων, για τα χιλιάδες κενά που θα καλύπτονται χωρίς να χρειάζονται να γίνονται προσλήψεις αναπληρωτών, για το διδακτικό ωράριο που θα καταστρατηγείται μέσω των υπεροριών. Η κυβέρνηση δίνει αυτές τις υπερεξουσίες στους διευθυντές για να τελειώνει μια για πάντα με τους συλλόγους διδασκόντων. Το μέχρι τώρα κυρίαρχο όργανο στο κάθε σχολείο, που με τις συλλογικές του αποφάσεις απέτρεψαν και ακύρωσαν στην πράξη μια σειρά αντιεκπαιδευτικές κυβερνητικές μεθοδεύσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια, όπως και αυτή της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών, γιατί δεν έτρεφαν καμιά αυταπάτη για τον αντιεκπαιδευτικό και αντιπαιδαγωγικό χαρακτήρα της. Σε αυτή την κατεύθυνση ο διευθυντής θα μπορεί να αποφασίζει σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο για τον προγραμματισμό και τους άξονες της αξιολόγησης, την ένταξη των εκπαιδευτικών του Συλλόγου Διδασκόντων υποχρεωτικά σε ομάδες δράσης για την αυτοαξιολόγηση, παρά τη μαζική συμμετοχή των Συλλόγων Διδασκόντων στην απεργία αποχή που έχει κηρύξει ο κλάδος. Βλέπετε, η κυβέρνηση, αφού δεν κατάφερε να παραπλανήσει τους εκπαιδευτικούς και να έχει την αποδοχή τους για την αξιολόγηση, επιστρατεύει την τιμωρία για να την επιβάλλει, αφού η μη συμμετοχή θα σημαίνει ποινή, στέρηση μισθού, αλλά και αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης. Ο δρόμος για την πραγματική αναβάθμιση της εκπαίδευσης είναι αυτός του αγώνα ενάντια στα παραπάνω. Ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης σημαίνει μαζική, μόνιμη διορισμή όλων των συμβασιούχων εκπαιδευτικών. Οι περίπου 12.000 μόνιμοι διορισμοί είναι σταγόνα στον ωκεανό τη στιγμή που οι ανάγκες εκπαιδευτικούς αγγίζουν τις 60.000. Χρειάζεται κάθε εκπαιδευτικός να διδάσκει το επιστημονικό του αντικείμενο, μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, ενισχυτική διδασκαλία ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών, ουσιαστική, υποχρεωτική, περιοδική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα παρέχεται από δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα. Μέτρα ώστε τα σχολεία να μην κλείνουν κάθε φορά που παρουσιάζονται ιδιαίτερες συνθήκες, βλέπε κάθε είδους πανδημία. Συσπηρωμένοι στα σωματεία μας, μαζί με τους γονείς θα ακυρώσουμε τα σχέδια της κυβέρνησης όπως το έχουμε κάνει πολλές φορές μέχρι τώρα. Καλή συνέχεια.